Είναι η πρώτη φορά που μιλάω στο TEDx. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση για μένα. Μέχρι πριν λίγο καιρό είχα μιλήσει σε φυλακές ανηλίκων, είχα μιλήσει με πρόσφυγες, με τοξικομανείς, αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσω μπροστά σε φοιτητές, αφού με κάλεσε το πάντιο και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως σας είπα, δεν έχω κάποιες σημειώσεις, οπότε θα μιλήσω καθαρά βιωματικά και θα σας διηγηθώ τη δικιά μου ιστορία, όπως τη βίωσα από παιδί, για αυτόν τον περίφημο ελέφαντα. Θα μου πεις ένα παιδί, το μοναδικό ελέφαντα που ξέρει είναι ο Τάμπο. Μερικές φορές τυχαίνει και δεν ευθύνεται γι' αυτό, αλλά αντιμετωπίζει έναν ελέφαντα, που όπως σας είπα δεν είναι υπεύθυνος αυτός, αλλά είναι μπροστά του και πρέπει να τον πολεμήσει. Καταρχήν, μαχώνει λίγο αυτό το κόκκινο χαλί εδώ πέρα. Είναι λίγο περιοριστικό, να πω την αλήθεια. Εντάξει, θα προσπαθήσω να περιοριστώ εδώ. Όπως σας είπα και πριν, ένα παιδί, ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να το βοηθήσει, είναι φυσικά οι γονείς του. Τα παιδιά γεννιούνται και είναι τα μοναδικά που δεν έχουν επιλογές. Άλλοι αποφασίζουν ότι πρέπει να κάνουν παιδιά. Άλλοι αποφασίζουν πού θα γεννηθούν, πώς θα μεγαλώσουν. Ένα παιδί γεννιέται, μαμά, μπαμπάς, αδέρφια. Σε όλα τα άλλα μπορεί να αποφασίσει. Έχει τις επιλογές. Ποιος θα κάνει φίλους, αν θα έχει κοπέλα, αγόρι. Το μόνο που δεν μπορεί να αποφασίσει είναι η οικογένειά του. Η οικογένεια είναι ένα όμορφο πράγμα από την αρχή. Κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο. Και γι' αυτό η αφήγησή μου και αυτό που θα σας διηγηθώ είναι καθαρά βιωματικό. Και ο λόγος είναι το ότι σαν άνθρωπος είμαι 40 χρονών πλέον και έχω φτάσει μέχρι εδώ που έχω φτάσει για καθαρά το ότι αντιμετώπισα το δικό μου ελέφαντα. Και ο άνθρωπος που με βοήθησε να αντιμετωπίσω το δικό μου ελέφαντα και να τον εντοπίσω και να τον δω ήταν η μητέρα μου. Μεγαλώνοντας, μπορεί πολλοί από σας να το έχετε ακούσει γιατί το έχω πει σε συνεντεύξεις μου και ο λόγος που το έχω πει σε συνεντεύξεις μου ήταν γιατί εκεί ήταν που αναγνώρισα ότι αυτός είναι ο ελέφαντας. Αυτό είναι το πρόβλημα, οπότε δεν έχω να κρυφτώ κάποιο από κάπου. Το αντιμετωπίζω. Δεν θα με ενοχλεί να το μάθει κάποιος ότι ο πατέρας μου ήταν τοξικομανής, πρώην χρήστης, ότι... Ποιος είναι? Πούλα πάντως, άμα το σηκώσεις, τώρα που είναι ψηλά οι μεδοχές. Λοιπόν... οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσω. Και γι' αυτό το λόγο είχα αναφερθεί και δημόσια. Έχω και το χρονόμετρο εδώ κάτω. Λοιπόν, η μητέρα μου που λέτε είχε να αντιμετωπίσει το δικό της ελέφαντα. Έπρεπε να αντιμετωπίσει ότι ο άντρας της, για το χύψη λόγο που είναι τεράστια ιστορία, δεν έχω χρόνο να τη διηγηθώ, ήταν μπλεγμένος στα ναρκωτικά σε μια εποχή δεκαετία του 70-80 και έπρεπε μεγαλώνοντας δύο παιδιά. Αφού είχε την ευθύνη σε αυτά τα δύο παιδιά, να τους εξηγήσει τι είναι το πρόβλημα. Πού είναι το πρόβλημα, πού επικεντρώνεται. Αν η μητέρα μου δεν έβλεπε τον δικό της ελέφαντα και τον προσπερνούσε, ξέρετε, είναι εδώ και εντάξει, όλα καλά, και έφευγε, δεν θα μου το μετέφερε και σε μένα, δεν θα το μάθαινα. Θα έκανα και εγώ το ίδιο, θα έλεγα, εντάξει, όλα καλά. Τι είναι αυτό, θα προσπερνούσα το πρόβλημα ή θα ήταν η μόνιμη δικαιολογία μου. Οπότε, βρήκε το θέμα από την πηγή του. Δεν είναι κακός ο μπαμπάς σου. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Τα ναρκωτικά και οι καταστάσεις τον φέραν εδώ. Να τον αγαπάς. Γιατί εάν τα χρησιμοποιήσεις, αν θα κάνεις χρήση ναρκωτικών, θα καταλήξεις κάπως έτσι. Μια διαλυμένη οικογένεια, ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στη φυλακή. Ένας άνθρωπος που το δικό του ελέφαντα τον μετέφραζε συνέχεια, οι άλλοι φταίνε. Όχι εγώ. Η Χούντα με έβαλε, ο άλλος μου έκανε. Εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Ήταν ο δικός του ελέφαντας. Ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, μπορεί αύριο μεθαύριο να δει τη συνέντευξη και να πει: καλά, γιατί λέω ότι μου φυλακή, δεν πήγα ποτέ. Έτσι μου λέει. Τώρα τελευταία. Αυτή ήταν η άμυνά του. Η άμυνα της μητέρας μου ήταν επίθεση. Αλλά όχι προς το πρόσωπο, προς το πρόβλημα. Εδώ είναι. Μην το ακουμπήσεις. Γιατί αυτό είναι το τέλος. Και το έμαθα. Δεν το απέφυγα. Το πολέμησα.
κατάλαβα πού είναι το πρόβλημα και μεγαλώνοντας, όταν έφτασα σε μια ηλικία 14-15 χρονών, πολλά παιδιά από εδώ είστε νέα, ήρθε κάποια στιγμή εκείνη η μαγική στιγμή που είσαι με τους φίλους σου, πίσω από τα ποδητήρια, πίσω από το γυμναστήριο και σου λέει όλος, έλα, κάνε μια τζούρα. Και είσαι και λίγο παραπάνω μάγκας και λες, και είναι όλοι μαζί και λες, όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και ξαφνικά είσαι ο ξενέρωτος, έλα ρε ξενέρωτε, όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Γιατί? Γιατί η μητέρα μου με εξήγησε ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορείς παρά να το αντιμετωπίσεις. Από την πηγή του. Όχι να ρίξεις τη δικαιολογία αλλού. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο μπαμπάς σου ή ο μπαμπάς σου, ο τάδε. Οπότε έμαθα το πρόβλημα. Ήταν τα ναρκωτικά. Και δεν το ακούμπησα. Το είπα σε όλους με τους φίλους. Ότι το τέλος ήταν αυτό. Η επιλογή είναι δική σας. Είμαι 40. Οι μισοί με φωνάζουν Παΐσιο εγώ τότε. Να σας πω. Γιατί κάποιοι πεθάνανε, κάποιοι μπήκαν φυλακή και κάποιοι παλεύουν με τους δικούς τους δαίμονες. Για μένα θα ήταν μια πολύ εύκολη δικαιολογία. Αν κάτι δεν πήγαινε καλά στη ζωή μου, πιο εύκολη δικαιολογία. Εντάξει, ο μπαμπάς μου φυλακή ήταν, τι να κάνω, λεφτά δεν έχω. Α, ήπια κι εγώ. Δεν έκανα τίποτα. Εντάξει, τι να κάνω, από φτωχή οικογένεια είμαι. Δικαιολογία. Όπως δικαιολογίες ακούω και τώρα, 2018, από νέα παιδιά. Θα μου πεις, ναι, ένα κράτος, ένα έτσι, ένα αλλιώς. 1978 γεννημένος. Το 90, τις παχές αγελάδες, επί Πασόκ και τα λοιπά που ξέρετε πιο μεγάλη, μία μόνιμη κρίση είχα. Μόνιμη. Μόνιμα μνημόνια είχαμε στην οικογένεια. Οπότε το πάλεψα. Το προσπάθησα. Δεν ήταν δικαιολογία για μένα. Ήξερα που πατάω. Ήξερα που βαδίζω. Απλά έπρεπε να αποφύγω αυτό το δαίμονα. Και έπρεπε να τον πολεμήσω. Γιατί ο κάθε ελέφαντας έχει άλλο χρώμα. Έχει άλλο μέγεθος. Και άλλο βάρος. Γιατί ο κάθε ένας από εσάς εδώ μέσα έχει ένα δικό του πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Ο ελέφαντας είναι το πρόβλημα. Και ή θα του κάνει κατά μέτωπο επίθεση ή απλά θα τον αποφεύγει μονίμως. Και σε κάθε ήττα θα είναι πάντα ο ελέφαντας. Θα είναι πάντα ένα πρόβλημα που του απέφυγα. Εντάξει, είναι η δικαιολογία μου. Δεν είναι το πρόβλημα το να χάνεις. Το πρόβλημα είναι να μην προσπαθείς. Το πρόβλημα είναι να είσαι χαμένος πριν ακόμα παίξεις. Και το μεγαλύτερο παιχνίδι είναι η ζωή μας. Και κάποιες φορές λένε ότι ξεκινάμε από το μηδέν και πόσο δύσκολο είναι. Σκέψου πόσο μάλλον να ξεκινήσεις από το μείον πέντε. Ακόμα πιο δύσκολο. Και να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Και να το πολεμήσεις. Και να δουλέψεις. Και να πεις, είμαι καλά. Θα κοιμηθείς, λίγο πριν κοιμηθείς, θα σκεφτείς τι έχω κάνει, πού έχω φτάσει, πού ήμουνα. Ήμουν στο μείον 5 και είμαι στο συν 1. Δεν θέλω κάτι παραπάνω, είμαι καλά. Και όλη αυτή η ατυχία που έχεις από μικρό παιδί, αυτομάτως θα γίνει τύχη. Τύχη, γιατί δεν μετανιώνεις για τίποτα. Γιατί το είδες το πρόβλημα. Τον είδες τον ελέφαντα. Δεν τον έβαλες κάτω το χαλί. Δεν τον κάλυψες. Τον πολέμησες. Δεν άφησες κανέναν στη γειτονιά σου να σε κοροϊδεύει και να σου λένε «Α, ο γιος του πρώην τοξικομανή, ο γιος του φυλακισμένου». Είμαι πλέον ο Γιώργος ο Μαυρίδης. Είμαι 40 χρονών και η μάνα μου περπατάει περήφανη. Και ο πατέρας μου. Αυτό λοιπόν είναι η ουσία. Η ουσία είναι να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που βλέπουμε. Δεν υπάρχει λύση, γιατί το κάθε πρόβλημα είναι διαφορετικό. Η λύση είναι μέσα μας. Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε πού κρύβεται και να την πολεμήσουμε. Να βρούμε τη λύση και να πολεμήσουμε τον ελέφαντα. Και αφού καταλήξουμε και είμαστε καλά και πούμε, νομίζω ότι είμαι πολύ καλά. Το πολέμησα και κέρδισα. Άμα δεν το έχεις πει στα 40, η αλήθεια είναι ότι θα έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Κάτι δεν θα έχεις κάνει καλά. Και κάπου εκεί έχεις ένα χάρισμα. Αφού έδωσες όλη αυτή τη μάχη, αφού πέρασες όλα αυτά που πέρασες, είναι στα χέρια σου, αυτό το χάρισμα το μεταφέρεις στους άλλους.
σε κάποιους που έχουν αυτή τη δικαιολογία. Δεν φταίω εγώ. Φταίει αυτός. Φταίει ο άλλος. Έφταιγε η μαμά μου. Έφταιγε ο μπαμπάς μου. Έφταιγε το μέρος που μεγάλωσα. Να τους το δώσεις. Κανένα παιδί δεν ήθελε να μεγαλώσει στα σλάμ της Ινδίας, στην Αφρική, στις φαβέλες. Απλά γεννήθηκε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Απλά πρέπει να παλέψει. Οπότε, με απλά μαθηματικά, αυτό που με οδηγεί τα τελευταία χρόνια, για να έχω κάνει όλες τις ομιλίες που σας εξήγησα στην αρχή, σε φυλακές ανηλίκων, σε καταβλισμούς προσφύγων, είτε σε κέντρα αποτοξίνωση, ήταν η προσωπική μου ιστορία. Γιατί νομίζω ότι κάθε παιδί και κάθε άνθρωπος πρέπει να ακούει μια ιστορία. Μια ιστορία που να τον εμπνέει. Και ίσως καταφέρει με αυτήν την ιστορία να δει αυτό το πελώριο πλάσμα που είναι μπροστά του και λέγεται ελέφαντας και το αποφεύγει μονίμως, σαν να είναι μια βελόνα. Γιατί ακούγοντάς του λέει, μήπως πρέπει να το αντιμετωπίσω, μήπως κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Τέλος, θέλω να σας πω κάτι. Καταρχήν είχα ένα άγχος ότι θα τάχανα λίγο στον ερμό, νομίζω τα πήγα καλά. Δεν χρειάζεται να ήσω για το κινητό, απίστευτο. Μου έδωσε μια κοπέλα μέσα ένα γράμμα. Χρύσα Καζάκου. Σε ευχαριστώ, Χρύσα, δεν ξέρω αν είσαι εδώ και ακούς. Μου έγραψε κάτι πολύ ωραίο. Θα σας το διαβάσω. 6 λεπτά λέει εδώ το χρονόμετρο, ούτε μπάσκετ να παίζαμε. Λοιπόν, αφιερωμένο στον Γιώργο Μαυρίδη. Εθελόντρια TEDxPanteion. Χρύσα Καζάκου. Και αν σου όρισαν τα σύνορα, πριν προλάβεις να υπάρξεις, εσύ έβγαλες στερά για να τα προσπεράσεις. Έγινε το μελάνι ο ήρωας που έσωσε την ψυχή σου και ύστερα ο κόσμος έγινε χαραγμένος στο κορμί σου. Το κακό με το καλό έμαθες να ξεχωρίζεις όταν κατάφερες να τα βρεις με τον εφιάλτη σου και να τον αγαπήσεις. Είναι μεγάλο της ζωής το άδικο να δαμάζεται η παιδική μας ηλικία, μα πιο μεγάλο το μετάλλιο όταν κολυμπάς στην τρικυμία. Και ύστερα σε μια στεριά άραζε το κορμί σου, αφού αγάπη είναι ο προορισμός που διάλεξε η ψυχή σου. Χρύσα Καζάκου. Σε ευχαριστώ, Χρύσα. Σας ευχαριστώ πολύ.